Ο Φλάσσος Δρόμος βρίσκεται σήμερα στα Γρεβενά και πιο συγκεκριμένα στο ΤΕΙ της πόλης. Το κτίριο που βλέπετε πίσω μου είναι ένα από τα πιο σύγχρονα που υπάρχουν σήμερα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρ' όλα αυτά, οι φθορές που αντιμετωπίζει σήμερα το κτίριο είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς το μικρό αμφιθέατρο έχει γεμίσει με νερά, ενώ υπάρχουν ακόμη και ξεχαρβαλωμένα ταβάνια. Και μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο προσφέρει γνώσεις, παιδεία και πολιτισμό στην πόλη των Γρεβενών. Ο Κοντέος ο Γιώργος, είμαι καθηγητής στο τμήμα των Γρεβενών, είμαι πρόεδρος του τμήματος. Ποια είναι η κατάσταση εδώ πέρα? Καταρχήν είμαστε στο μικρό αμφιθέατρο του ΤΕΙ και βλέπουμε μέσα γεμάτο νερά, είναι σε αχρηστία πλέον αυτή η αίθουσα. Αυτή η αίθουσα πράγματι είναι τις τελευταίες μέρες σε αχρηστία. Το πρόβλημα, αν θέλετε να κάνω μια ιστορική αναδρομή του προβλήματος, είναι διαρροή νερού προφανώς, η οποία μπορεί να προέρχεται από δύο λόγους. Είτε από σωλήνες ίδρυυσης, είτε από βρόχινο νερό. Οι σωλήνες ίδρυυσης το αποκλείσαμε αμέσως γιατί είναι πολύ εύκολο να ψαχτεί. Εγώ δεν είμαι μηχανολόγος, ούτε τεχνικός, ούτε μηχανικός, αλλά άμεσα μπορεί να βρεθεί λύση στο, αν υπάρχει διαρροή από σωλήνες ίδρυυσης, μέσα από την διαφορά πίεσης που μπορεί να ανιχνευτεί. Το πρόβλημα είναι βρόχινο νερό, το οποίο ξεκίνησε από κάποιο σημείο που δεν το ξέρουμε ακόμα που είναι, πριν από αρκετό καιρό. 2 χρόνια ίσως, με πολύ μικρή διαρροή, η οποία κατέληξε να γλύφει νερό τα τυχώματα της εισόδου του αμφιθεάτρου, χωρίς να υπάρχει άλλο πρόβλημα. Αμέσως ειδοποιήσαμε τις τεχνικές υπηρεσίες, ήρθαν οι τεχνικοί υπηρεσίες του ΤΕΙ, 1 και 2 και 3 φορές, προσπαθήσαμε να βρούμε λύση, ανεβήκαμε στη στέγη, η στέγη είναι μια πολύπλοκη στέγη, δεν είναι πάνω δηλαδή το κτίριο, δεν είναι απλώς μια πλάκα, έχει μηχανήματα θέρμανσης, το κεντρικό air condition. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε από πού υπάρχει αυτή η διαρροή. Δεν βρέθηκε αυτή η λύση για να ξέρουμε από πού προέρχεται. Προφανώς κάπου, επίσης δεν μπορούσαμε να ξέρουμε την έκταση του προβλήματος. Το πρόβλημα με το βρόχινο νερό δηλαδή είναι ότι κάπου σε κάποια γωνία βάζει νερό και το βγάζει από αλλού. Δεν ξέραμε ούτε την έκταση του προβλήματος γιατί υπάρχουν ψευδοροφές, ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε από πού πηγάζει και πού βγαίνει. Το περασμένο εξάμηνο το χειμερινό, φέτος δηλαδή, το ακαδημαϊκό έτος που διανύουμε τώρα, το πρόβλημα εντάθηκε. Να ρωτήσω λίγο, πόσο καιρό έχει που πρωτοπαρουσιάστηκε πρόβλημα? Έχει ίσως δύο χρόνια. Έγιναν προσπάθειες να λυθεί, δηλαδή έγινε μία επάλυψη πάνω της στέγης με μονωτικά υλικά σε διάφορα σημεία. Όταν ξανασυνεχιζόταν το πρόβλημα έγινε και σε άλλα σημεία, έγινε συνολική προσπάθεια να γίνει μόνωση της στέγης επάνω, αλλά συνεχίζει δυστυχώς το πρόβλημα να υπάρχει. Επομένως πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση, πρέπει να βρεθεί μια λύση πιο συνολική, να μην γίνει απλώς μια μόνωση, αλλά να γίνει μια στέγη ίσως, μια σκεπή ή κάποια λύση, εν πάση περιπτώσει, που θα μας προταθεί ένα πιο μεγάλο έργο, το οποίο θα λύσει οριστικά το πρόβλημα. Το πρόβλημα τώρα εντάθηκε φέτος, αυτό το ακαδημαϊκό έτος που διανύουμε,
σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να στάζει πλέον και στην ψευδοροφή, να έχει ανοίξει δηλαδή το πρόβλημα, να έχει εμφανιστεί στην ψευδοροφή του αμφιθεάτρου και να στάζει και να δημιουργείται αυτό το πρόβλημα με τα νερά που βλέπουμε. Έχουμε ήδη και η προηγούμενη διοίκηση έχει κάνει την προσπάθεια να το λύσει με αυτές τα μέτρα που σας είπα, με την επάλυψη της μεμονωτικό μεμόνωση. Που τελικά δεν έδωσε λύση. Τελικά δεν έδωσε οριστική λύση, ναι, συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα. Η καινούργια διοίκηση έχει έρθει και ο Πρίτανης ο κ. Γκανάτσιος έχει επισκεφτεί το χώρο και η Αντιπρίτανης ο κ. Αριανίδης, ο Αντιπρίτανης Οικονομικών, πρόσφατα ήρθε με κλιμάκιο μηχανικών και έχει ήδη δρομολογηθεί έργο το οποίο θα περάσει τις επόμενες, αύριο μεθαύριο, το επόμενο, άμεσα δηλαδή από τη Σύγκλιτο, έτσι ώστε να υπάρξει η χρηματοδότηση, να βρούμε λύση οριστική για να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό τώρα το μικρό αμφιθέατρο μέσα στην υγρασία που το βλέπουμε, επειδή έπεσαν και τα χιόνια, τώρα είχαμε και τα χιόνια τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό το αμφιθέατρο, το οποίο είναι ένα κόσμημα, τουλάχιστον ήταν ένα κόσμημα, τώρα είναι στα κακά τα χάλια. Ναι. Πόσο καιρό είναι που είναι σαν χρηστία και είναι σε αυτή την κατάσταση? Είναι περίπου 2 εβδομάδες. Δύο εβδομάδες. Ναι. Ιδιαίτερα με τις τελευταίες βροχοπτώσεις τώρα. Πριν λειτουργούσε. Εδώ λειτουργούσαμε το μεταπτυχιακό μας. Λειτουργούσε δηλαδή κανονικά. Υπήρχε το πρόβλημα στην πόρτα, στην είσοδο, που υπήρχαν κάποια υγρασία, αλλά αυτό ήταν. Τώρα, εφόσον έχει αρχίσει και στάζει η οροφή, πλέον το βγάλαμε, έχει 2 εβδομάδες που το βγάλαμε εκτός λειτουργίας. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι με το ζήτημα του καιρού, ακόμα και αν μπορούσαμε σήμερα να το λύσουμε, ξέραμε δηλαδή ακριβώς από πού προέρχεται το πρόβλημα και μπορούσαμε να το λύσουμε και είχαμε τη χρηματοδότηση που την έχουμε, υπάρχουν τα χρήματα και η διάθεση, πρέπει να στεγνώσει, έτσι μου λένε τουλάχιστον, ο καιρός, να μπούμε στον Απρίλιο, να μπούμε σε μια εποχή τέτοια που δεν υπάρχουν βροχές, δεν υπάρχουν χιονόπτωση, δεν υπάρχει χιονόπτωση, για να μπορέσει να είναι στεγνό επάνω και παντού, για να μπορέσει να γίνει το έργο. Δηλαδή είναι ζήτημα πλέον, εφόσον υπάρχει η διάθεση, η χρηματοδότηση, η απόφαση, πρέπει τώρα να έρθουμε στον Απρίλιο, Μάιο, κάποιο καιρό, κάποια εποχή που τεχνικά θα είναι εφικτό να το λύσουμε. Τώρα, αυτό το μικρό αμφιθέατρο, τι χωρητικότητα είναι? Αυτό έχει γύρω στις 80 θέσεις. Στις 80 θέσεις. Και να πούμε. Βεβαίως είναι εκτός λειτουργίας, αλλά αυτό δεν είναι. Υπήρχαν μαθήματα που γινόταν εδώ, υπήρχε δραστηριότητα στο αμφιθέατρο, αλλά έχουμε όλες τις άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες είναι σε λειτουργία και δεν έχει παρακολύεται κατά κάποιο τρόπο η λειτουργία του τμήματος από τη ζημιά αυτή. Οπωσδήποτε μια ζημιά είναι και πρέπει να αποκατασταθεί, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν λειτουργούμε. Έτσι. Τώρα βέβαια είναι γεμάτο μυγρασία, έχετε κλείσει και το ρεύμα. Έχουμε κλείσει το ρεύμα για να μην υπάρξει πρόβλημα με τυχόν κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή οτιδήποτε. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν ασφάλειες για την ηλεκτροπληξία, δεν είναι τόσο απλό. Δεν γίνεται. Το κλείσαμε προληπτικά εντελώς. Υπάρχουν και σε άλλα σημεία προβλήματα? Υπάρχουν μικροπροβλήματα και σε άλλα σημεία, έχουμε εντοπίσει και άλλα σημεία. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει και άλλα σημεία προς το. Και στο άλλο κτίριο. Συνολική λύση θα δοθεί σε όλα και στα δύο κτίρια, θα δοθεί συνολική λύση με το έργο που δρομολογούμε. Πόσα χρόνια έχουν εδώ εγκαταστάσει? Εδώ βρισκόμαστε από το 2011. Το τμήμα λειτουργεί από το 2004. Δηλαδή, κοντεύουμε στα 15 χρόνια λειτουργίας. Έχουμε ριζώσει στα Γρεβενά. Θεωρούμε ότι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία μας αγκαλιάζει, οι άρχοντες, οι τοπικοί όλοι. Έχουμε πάρα πολύ καλή επαφή με τον Δήμαρχο, με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τον Μητροπολίτη της πόλης, με φορείς της πόλης. Θεωρούμε εμείς ότι δίνουμε κατά κάποιο τρόπο ζωή στην πόλη, γιατί έχουμε εκατοντάδες φοιτητές οι οποίοι κινούνται και δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή η οποία κακά τα ψέματα έχει ένα πρόβλημα. Θα ήταν, ας πούμε, μια περιοχή που κυριολεκτικά θα κυκλοφορούσαν μεσήλικες και εμείς έχουμε εκατοντάδες παιδιά που κυκλοφορούν εδώ. Έχουμε μεγάλο αριθμό εισακτέων, έχουμε ενδιαφέρον, τα παιδιά σπουδάζουν με χαρά εδώ, μπορείτε να συζητήσετε και με παιδιά. Έχουμε ριζώσει στον τόπο και θέλουμε την παραμονή μας και την ανάπτυξή μας εδώ. Έχουμε δρομολογήσει ενέργειες ανάπτυξης του τμήματος, δηλαδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να πάρουμε φοιτητικές εστίες. Είναι ζήτημα ημερών να υπογραφεί από τον Υπουργό το να πάρουμε εστίες για τους φοιτητές μας, όχι για όλους βέβαια, αλλά για έναν αριθμό φοιτητών που έχουν πραγματικά πρόβλημα και ανάγκη. Έχουμε δρομολογήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί για φέτος πρώτη φορά και θα συνεχίσει τη λειτουργία του για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Έχουμε κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που ισχυροποιούν το τμήμα.
Έχουμε προσωπικό το οποίο είναι μόνιμο 5 άτομα και θέλουμε να γίνουν και παραπάνω. Θα υπάρξουν δηλαδή σε επόμενες προκηρύξεις θέσεων καινούργια μέλη προσωπικού. Γενικά απασχολούνται στο τμήμα, θα λέγαμε, μαζί με τους μονίμους, με το διοικητικό προσωπικό και με τους εκτάκτους καθηγητές που χρησιμοποιούμε για τα μαθήματα, περί τα 50 άτομα. Είναι δηλαδή ένα ζωντανό τμήμα, ένα τμήμα το οποίο θέλουμε, παλεύουμε, προσπαθούμε πάντοτε και με τη βοήθεια και της διοίκησης, της κεντρικής διοίκησης, αλλά και των τοπικών φορέων, να λειτουργήσει και να ευδοκιμήσει και να έχει καλή, ας πούμε, λειτουργία στην πόλη των Γρεβενών. Τώρα λίγο για να καταλάβω, πόσα τμήματα έχουμε εδώ? Εμείς έχουμε ένα τμήμα εδώ, με το σχέδιο Αθηνά. Σε όλο το ΤΕΙ, δηλαδή, Γρεβενών υπάρχει μόνο ένα τμήμα αυτή τη στιγμή? Ένα τμήμα, ναι. Αν ανατρέξετε στην... Μια σχολή δηλαδή για να το... Όχι, ένα τμήμα. Είναι μέρος της σχολής διοίκησης, υπάρχει σχολή διοίκησης και οικονομίας, η οποία έχει τέσσερα τμήματα. Το ένα είναι αυτό. Τα άλλα δύο είναι στην Κοζάνη και ένα είναι στην Καστοριά. Το τμήμα αυτό προέκυψε από συνένωση από το σχέδιο Αθηνά το 2013. Είχαμε τρία τμήματα. Τα οποία ήταν, το ένα βέβαια είχε μόλις συσταθεί και ξεπρόλαβε. Δεν πρόλαβε ουσιαστικά. Εκείνο το τμήμα που δεν πρόλαβε ουσιαστικά να λειτουργήσει, είχε ένα χρόνο που είχε ιδρυθεί, 1-2 χρόνια, μεταφέρθηκε στην Κατερίνη με το σχέδιο Αθηνά. Τα άλλα δύο τμήματα που λειτουργούσαν κανονικά συνενώθηκαν σε ένα. Όπως έγιναν συνενώσεις και παντού και στην. Φύγαν τμήματα, πήγαν άλλα Θεσσαλονίκη. Το σχέδιο Αθηνά, ναι, ας πούμε στη Φλόρινα για παράδειγμα, ήταν τρία τμήματα συνενώσεις. Το Βαλκανικό που πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκείνο ήταν από το Πανεπιστήμιο. Το Βαλκανικό σπουδών που πήγε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Τώρα είμαστε ένα τμήμα με δύο κατευθύνσεις. Το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων, εισάγονται δηλαδή οι φοιτητές με τις πανελλήνιες εξετάσεις, εισάγονται σε δύο κατευθύνσεις. Είναι η κατεύθυνση διοίκησης επιχειρήσεων και η κατεύθυνση διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων. Αρχικά υπάρχουν κάποια κοινά μαθήματα στα πρώτα εξάμηνα και μετά χωρίζονται σε κατευθύνσεις και βγάζουμε ένα πτυχίο, αλλά με δύο, με κατεύθυνση είτε διοίκηση επιχειρήσεων είτε διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Τώρα δηλαδή, για να ρωτήσω, επειδή έχουμε στην ουσία τέσσερα τμήματα με το ίδιο αντικείμενο στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Στη σχολή. Στη σχολή. Ναι. Δηλαδή, είναι, είπαμε, ένα στην Καστοριά, δύο στην Κοζάνη, ένα στα Γρεβενά. Ναι, ναι. Υπάρχει ο φόβος και η ανησυχία, επειδή έχουμε τώρα αυτές τις μεταβολές που πιθανότατα να έχουμε, συνενώσεις, ΤΕΙ με πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Υπάρχει ο φόβος ή η ανησυχία ότι εδώ κλείνει το ΤΕΙ, στην ουσία? Ή μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Ναι, μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρχει ως ένα ενδεχόμενο, δεν θα έλεγα φόβος, ένα ενδεχόμενο οπωσδήποτε θα ήταν και αυτό. Αλλά υπάρχει όλη η καλή θέληση και προσπάθεια από όλες τις μεριές. Καταρχήν το τμήμα εδώ, αυτό που είπαμε πριν, ότι υπάρχει η σχολή, δεν είναι ίδια τα τμήματα. Η σχολή διοίκησης και οικονομίας έχει τμήματα με διαφορετικό αντικείμενο. Υπάρχει το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής στην Κοζάνη. Υπάρχει όμως τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και στην Κοζάνη και εδώ. Αυτό πρέπει να λυθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε στο ίδιο ίδρυμα δηλαδή δύο τμήματα με ίδιο αντικείμενο. Αυτό θα λυθεί όμως εσωτερικά, το λύνουμε, το κοιτάμε, με το να διαφοροποιήσουμε τις κατευθύνσεις και να αλλάχθει και ενδεχομένως κάποιο τμήμα να πάρει μια άλλη κατεύθυνση. Το δικό μας... Μπορεί να βρεθεί λύση, λέτε, δηλαδή, σε αυτό. Εσωτερικά, όπως λέτε. Εσωτερικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά με το ζήτημα με την πανεπιστημιοποίηση, αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο, ευρύτερο. Δεν μπορώ εγώ να έχω την... δεν επηρεάζω, ας πούμε, εμείς εδώ. Εμείς μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Γίνονται συζητήσεις με το Πανεπιστήμιο, όπως ξέρετε. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία συζητάει με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, του ΤΕΙ και του Υπουργείου και προχωράνε αυτά πολύ σύντομα και το τι αποτέλεσμα θα δώσουν είναι ζήτημα της συζήτησης που είναι σε εξέλιξη. Η δική μας θέση και η δική μας προσπάθεια είναι το τμήμα μας να παραμείνει, να ευδοκιμήσει, να αναπτυχθεί κι άλλο μέσα σε οποιαδήποτε από τις λύσεις προκύψει από την ευρύτερη συζήτηση για την συνένωση του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου. Πείτε σε μου, κάθε περίπτωση δηλαδή. Πώς φοιτητές έχει σήμερα το τμήμα? Το τμήμα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους 1.500 φοιτητές εγγεγραμμένους. Υπάρχουν ενεργοί οι οποίοι μένουν στην πόλη των Γρεβενών πάνω από 700 φοιτητές. Κάποιοι οπωσδήποτε επιλέγουν να έρχονται, να πηγαίνουν και να έρχονται. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις σχολές. Όπως σας είπα πριν, δίνουμε πραγματικά ζωή στην πόλη. Δηλαδή, υπάρχουν εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές μας και δίνουν υπόσταση σε αυτές τις εκδηλώσεις και στην γενικότερη κίνηση της πόλης. Έχουμε μεγάλο αριθμό εισακτέων, ο οποίος αριθμός εισακτέων μας δίνει τη δυνατότητα να φέρνουμε κόσμο κάθε χρόνο όλο και περισσότερο στα Γρεβενά. Υπάρχει μεγάλη
Υπάρχουν εργαστήρια τα οποία λειτουργούν στο τμήμα, τα οποία λειτουργούν πολύ καλά, είναι εξοπλισμένα με όλες οι αίθουσες διδασκαλίες και τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με προβολικά, με υπολογιστές τελευταίας γενιάς. Δεν έχουμε προβλήματα δηλαδή εξοπλισμού, ας το πούμε, και δομής, όπως θα δείτε και την υπόλοιπη, γιατί δεν θέλουμε μόνο να δείξουμε αυτό. Αυτό είναι μια ζημιά, η οποία ζημιά θα αποκατασταθεί. Τη ζημιά θα τη λύσουμε. Πρέπει να δούμε όμως ότι υπάρχουν και άλλες, η δομή δηλαδή του ΤΕΗ στα Γρεβενά είναι μια δομή σύγχρονη, υπερσύγχρονη. Ένα κτίριο το οποίο μπορεί να είναι λειτουργικό, είναι με πάρα πολλές δυνατότητες. Φιλοξενούμε εκδηλώσεις μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα έχουμε στο μεγάλο αμφιθέατρο που πρέπει να το δείξουμε. Μια εκδήλωση της Google Ελλάς, πολύ μεγάλη εκδήλωση. Θα έχουμε 400 άτομα, μπορεί και παραπάνω, που θα την παρακολουθήσουν για τις νέες τεχνολογίες. Την διοργανώνει η Google και πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις που γίνονται. Για να μην αφήσουμε όμως. Να προσπαθήσουμε αυτό. Να μην αφήσουμε να απαξιωθεί αυτή η δομή. Όχι, δεν θα απαξιωθεί η δομή. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια. Έχουμε κάνει ενέργειες, συνεχώς κάνουμε ενέργειες και προς την κεντρική διοίκηση και η διοίκηση έρχεται, το βλέπει, το είδε, το προχωράει. Είμαστε στη φάση τώρα που θα το προχωρήσουμε. Απλώς πρέπει να στεγνώσει ο καιρός. Δηλαδή είναι κάτι που θα γίνει. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή τη ζημιά. Θα την αποκαταστήσουμε στον καλύτερο δυνατό βαθμό και θα λειτουργήσει όλο το κτίριο όπως έπρεπε να λειτουργεί. Νικόλαο Δημήτρης λέγομαι και είμαι ο προϊστάμενος γραμματιών διοικητικής υποστήριξης του τμήματος. Λοιπόν, κύριε Νικολάου, μιλάμε, είμαστε τώρα στο μεγάλο αμφιθέατρο. Εδώ δεν έχουμε ευτυχώς πρόβλημα. Το στολίδι μας. Και είναι όντως ένα στολίδι, γιατί μιλάμε για μια υπερσύγχρονη δομή. Από τις πιο σύγχρονες στο κράτος σήμερα στην Ελλάδα. Ναι, ίσως να έχουμε το πιο σύγχρονο κτίριο σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα κτίριο που πρόλαβε και χτίστηκε πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μνημόνια στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πουθενά άλλου τέτοιο κόσμημα. Οι υποδομές μας γενικά, και θα το διαπιστώσετε και στην ξενάγηση, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Το ΤΕΗ μας εδώ θα μπορούσε να φιλοξενήσει 2 και 3 τμήματα άνετα, από χώρους, από υποδομές, από εγκαταστάσεις. Και τώρα αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε σαν εικόνα είναι ότι μιλάμε για μια, όπως είπαμε, πολύ σύγχρονη δομή, εκπαιδευτική σύγχρονη δομή, η οποία πρέπει να προστατευτεί. Για το λόγο ότι το ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, το τμήμα των Γρεβενών, δίνει ζωή και είναι κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των Γρεβενών. Η προσπάθειά μας είναι, και είναι πεποίθησή μας και ακαδημαϊκή φιλοσοφία μας, ότι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιο πρέπει να συμμετέχει και να συμπαρασύρει και την οικονομική και την κοινωνική και την πολιτιστική ζωή του τόπου που τον φιλοξενεί. Κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες, προγραμματίζουμε κάθε χρόνο πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουμε κάθε χρόνο 2 εθελοντικές ομοδοσίες, σας είπε και ο πρόεδρος μας θα φιλοξενήσουμε την Google. Στις 20 του Μάρτη σας καλούμε, θα κάνουμε μια συναυλία σε αυτόν εδώ το χώρο με τα παιδιά του ΚΕΘΕΑ, με μια μπάντα που έχει φτιάξει το ΚΕΘΕΑ. Γενικά προσπαθούμε να συμμετέχουμε και στο πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου και στο κοινωνικό και αν μπορούμε και στο οικονομικό. Άλλωστε αυτός είναι ο προορισμός των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. Και βεβαίως να βάλουμε μέσα και αυτό που το αφίδρομο που δημιουργείται μεταξύ των νέων ανθρώπων που έρχονται εδώ, φέρνουν τις δικές τους ιδέες, τη δική τους κουλτούρα από τον τόπο που έρχονται και αυτό που λέμε υπάρχει ένα συγκερασμός με την τοπική κοινωνία των Γρεβενών. Η δικιά μας η φιλοσοφία είναι τα καλύτερα παιδιά μας να μπορέσουν να μείνουν στα Γρεβενά. Οι νέοι επιστήμονες που παράγονται εδώ μέσα, που γίνονται εδώ μέσα, καλό θα ήταν να γίνουν τέτοιες δράσεις και τέτοια έργα που να μπορούν να απασχοληθούν εδώ. Διαπιστώνουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο, ότι τα παιδιά που έρχονται εδώ, στο τέλος αγαπάνε πολύ την πόλη, τον τόπο που τους φιλοξενεί. Βρίσκουν εδώ ομορφιές που ίσως και οι ίδιοι γρεβενιώτες να μην τις εκτιμάνε τόσο. Πολλοί από αυτούς θα ήθελαν να μείνουν εδώ, αν φυσικά υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Και αυτές πρέπει να τις δημιουργήσουμε εμείς,
με τους φορείς, τους τοπικούς, και την περιφέρεια και το Δήμο και φυσικά το Μητροπολιτικό Κέντρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα, να το θέσουμε λίγο και κάπως αλλιώς, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το αμφιθέατρο εδώ πέρα το μεγάλο, το οποίο γίνονται όλες αυτές οι μεγάλες οι εκδηλώσεις, οι οποίες όπως θα γίνουν και με την Google. Στόχος είναι να λυθούν τα προβλήματα, γιατί είναι ένα καινούργιο κτίριο. Είναι το τελευταίο που χτίστηκε. Κάνουμε την προσευχή μας να μην φτάσει εδώ η διάβρωση, γιατί τότε οι ζημιές θα είναι μεγάλες και θα αρχίσουμε να γινόμαστε λίγο τα πανηροί. Γι' αυτό θέλουμε να το σταρματήσουμε σε αυτό που είδατε. Έχουμε τις διαβεβαιώσεις. Ξέρουμε ότι είναι το πρώτο θέμα στην επόμενη σύγκλιτο. Ευχαριστούμε τη διοίκηση που ενδιαφέρθηκε και ασχολήθηκε. Η δικιά μας παράκληση είναι να προχωρήσει γρήγορα το έργο. Δηλαδή, αυτή την άνοιξη, οι μικρές πληγές που ανοίξαν σε αυτό το στολίδι, να κλείσουν. Για να συνεχίσει το ρόλο του, τη διαδρομή του, την ιστορία του, το νέο αυτό τμήμα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά. Θα συνεχίσουμε, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Αγαπάμε τα Γρεβενά και μας αγαπάνε και αυτά. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Θα συνεχίσουμε. Η προοπτική που βάζουμε είναι να φιλοξενήσουμε και άλλα τμήματα. Σας είπε ο Πρόεδρος για την εισαγωγική κατεύθυνση των τουριστικών. Η δικιά μας η πεποίθηση αλλά και η προσπάθεια είναι αυτό να εξελιχθεί σε αυτόνομο τμήμα. Θεωρούμε ευλογημένο τόπο τα Γρεβενά. Θεωρούμε ότι μπορεί να φιλοξενεί εναλλακτικό τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Το ΤΕΙ μας, το τμήμα μας μπαίνει leader σε αυτή την προσπάθεια και ένα τμήμα τουριστικών αυτόνομο διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων νομίζουμε ότι θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια πάρα πολύ. Αλέξανδρος Κοδωνάς, είμαι εκπρόσωπος του Μεταπιακού, πρόεδρος δηλαδή, και είμαι στη γραμματεία του ΤΕΙ Γρεβενών. Λοιπόν, Αλέξανδρε, καταρχήν λίγο να πούμε λίγο για τα ζητήματα που υπάρχουν με το κτίριο. Γιατί εντοπίσαμε και το πρόβλημα στο μικρό του αμφιθέατρο που είναι οξυμένο εκεί, αλλά βλέπουμε εδώ και στον χώρο της βιβλιοθήκης και μεγάλη φθορά η οροφή, όπου στάζουν και νερά μέσα στο χώρο. Ναι, δυστυχώς έχουν και τα προηγούμενα χρόνια γινόταν πάλι αυτό το πράγμα. Τώρα επιδεινώθηκε ο καιρός, έγινε χειρότερα και έχουν βγει και νερά και στη βιβλιοθήκη και στο αμφιθέατρο και όπου να είναι θα βγει και στα υπόλοιπα σημεία του ΤΕΙ, δυστυχώς πάλι. Εντάξει, προσπαθούμε να το ανταπεξέλθουμε, να έστω λέω ο καιρός να γίνει καλύτερος για να μην έχουμε και άλλες φθορές μέχρι να φτιάξει ο καιρός και αν μπορούμε μετά να το φτιάξουμε γενικά για να μην έχουμε πάλι τέτοια θέματα. Πόσο καιρό είσαι εδώ πέρα στο ΤΕΙ? Είμαι και προπτυχιακός, είμαι από το 10 εδώ πέρα, 2010, τελείωσα το 2015 και τώρα μεταπτυχιακός, οπότε συνεχίζω εδώ πέρα. Και το αντικείμενο των σπουδών σου είναι στο μεταπτυχιακό? Είναι στην πληροφορική πάνω στα πληροφορικά συστήματα. Είναι τώρα μια κυψέλη γνώσης το ΤΕΙ εδώ πέρα στα Γρεβενά και να πούμε ότι υπάρχει και αυτό το αφίδρομο, δηλαδή είναι κομμάτι της τοπικής κοινωνίας πλέον. Ακριβώς. Οι γνώσεις είναι πολύ καλές και για σαν ίδρυμα και σαν μεταπτυχιακό. Το συνιστώ σίγουρα, δίνει πολλές ευκαιρίες και ευτυχώς έχουμε και κόσμο και το παρακολουθεί και ο κόσμος και θα συνεχίσει τα περαιτέρω για τα επόμενα χρόνια το μεταπτυχιακό. Να πούμε κιόλας ότι είναι ένα καινούριο κτίριο, είναι μια καινούργια δομή. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ άμα πάμε σε άλλα πανεπιστήμια, είσαι ΤΕΙ στη χώρα, στο κέντρο κυρίως, βλέπεις αφίσες, βλέπεις λερωμένους τείχους, ένας χώρος ο οποίος δεν βοηθάει στο να πας να σπουδάσεις. Εδώ τα βλέπουμε όλο ότι είναι, θυμίζει πιο πολύ Βρετανία παρά Ελλάδα. Δυστυχώς έχω βρεθεί και Θεσσαλονίκη και Αθήνα σε μεγάλα πανεπιστήμια που δεν είναι τα ιδρύματα τόσο καλά ως τα εμφανισιακά. Εδώ έχουμε ένα στολίδι, είναι καινούριο και είναι κρίμα να χαλάσει ενώ έχει βρεθεί με όλες τις εγκαταστάσεις, με όλα τα comfort και να είναι όπως ακριβώς το δείχνουμε και εμείς προς τα έξω. Το βασικό όμως είναι ότι και εσείς ως φοιτητές το προσέχετε το κτίριο. Είναι το κύριο μέλημα γιατί εφόσον μας το προσφέρει το κράτος και αυτά, είναι κρίμα να το χαλάσουμε, να το κάνουμε όπως είναι τα άλλα. Είναι καλό αυτό για όλους μας. Όπως λέμε, από το υστέρημα του φορολογούμενου πολίτη ακριβώς, έγινε και αυτό. Ακριβώς. Στόχος τώρα είναι να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η δομή και να συνεχίσει η εκπαίδευση και η παιδεία των παιδιών. Εννοείται, γιατί είναι καλό και για την πόλη, για να το δείχνει και μετά πεντέπειτα και στα υπόλοιπα παιδιά που θα έρχονται για να το προσέχουν όπως εμείς κάναμε τόσο καιρό. Αυτή και η Google, Ελλάς μου είπανε. Ναι, την επόμενη εβδομάδα την περιμένουμε και αυτή. Είναι και αυτή μια πρωτοβουλία ενός καθηγητή, του κ. Γουνόπουλου. Οπότε είμαστε όλοι πρόθυμοι και να φιλοξενήσουμε τα παιδιά που θα έρθουν, οπότε να είμαστε όλοι κομπλέ. Το όνομά σου είναι? Ιωαννίδης Χαράλαμπος, είμαι προπτυχιακός φοιτητής εδώ, είμαι στο τρίτο έτος. Από πού είσαι? Από τα Γενιτσά. Και πώς βλέπεις μέχρι στιγμής εδώ πέρα την εμπειρία? Είναι αρκετά όμορφη πόλη, ωραία τοπία, φιλόξενοι άνθρωποι,
Είμαστε όλη η πόλη μια παρέα, θα μπορούσα να πω, και όλοι οι φοιτητές μια παρέα. Δεν υπάρχουν παρατάξεις, δεν χωριζόμαστε, δεν υπάρχουν αντιπαλότητες. Είναι όμορφος ο χώρος του ΤΕΙ, υπέροχοι οι καθηγητές, εξειδικευμένοι αρκετά, να σου προσφέρουν αρκετή γνώση. Και είναι κρίμα να προσθέσω κι εγώ για τους χώρους να καταστρέφονται από τα καιρικά φαινόμενα με την πάροδο του χρόνου και να χρηστεύεται το κτίριο. Ένα διαμάντι για την πόλη θα το χαρακτήριζα. Και ένας τόπος για να μπορέσεις να έρθεις εδώ να σπουδάσεις και να επιλέξεις αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Ναι, βεβαίως. Είναι μια ωραία πόλη για να σπουδάσεις, ήσυχη, καλή για κάποιον σπουδαστή. Ποιος είναι ο στόχος για το μέλλον, πώς το βλέπεις? Ο στόχος ο προσωπικός μου είναι να τελειώσω τις σπουδές μου. Πώς τα βλέπεις εδώ πέρα τα πράγματα, έχουμε ζημιές? Ναι, υπάρχουν ζημιές όπως βλέπετε και από εκεί. Αυτό από πέρσι έχω έρθει φοιτητής και κάθε φορά όταν έβρεχε ή όταν χιόνιζε εδώ πέρα η αίθουσα γέμιζε συνεχώς με νερό. Μερικές φορές και η θέρμανση δεν δουλεύει όπως και στο άλλο κτίριο και φέτος πάλι τα ίδια πάθαμε. Αυτά είναι τα κυριότερα που έχω δει. Τώρα άμα υπάρχει κάτι άλλο δεν ξέρω. Πώς σε λένε? Πέτρος. Από πού είσαι? Από Αντίπαρο έρχομαι. Τώρα είσαι προπτυχιακός? Δευτεροετής είμαι. Δευτεροετής. Πώς βλέπεις την εμπειρία σου εδώ πέρα στο ΤΕΙ? Είναι ωραία εμπειρία. Μαθαίνεις και κόσμο, αλλά μαθαίνεις και καινούργια πράγματα από τα μαθήματα και αυτά. Και οπότε βλέπω είστε μια οικογένεια, δηλαδή όλα τα παιδιά είστε μαζί. Ναι, όλα τα παιδιά είμαστε μαζί. Ποιος είναι ο στόχος για το μέλλον? Ο στόχος είναι να πάρω το πτυχίο και να καταφέρω να βρω και μια δουλειά με αυτό εδώ το πτυχίο που θα πάρω. Παρόλο που ζούμε σε εποχές που ψάχνουμε δουλειές, δεν βρίσκουμε ή άμα βρίσκουμε αναρωτιόμαστε άμα θα είμαστε ασφαλείς ή έστω άμα θα πάρουμε μισθό, αυτά. Το παλεύουμε όμως, πάντα τα όνειρα υπάρχουν και η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ναι, αυτό φυσικά. Πώς βλέπεις εδώ πέρα τις σπουδές σου, πώς πάνε? Καλά, ενώ όλοι οι καθηγητές είναι συνεργάσιμοι. Και τι εύχεσαι για το μέλλον, ποιος είναι ο στόχος για το μέλλον? Να υπάρχει αισιοδοξία και τουλάχιστον το ΤΕΙ να μην το παραμελούν. Να το προσέχουν, να το φροντίζουν γενικά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρίτανη, βρεθήκαμε στο Τίτι των Γρεβενών και καταγράψαμε εικόνες οι οποίες δεν μας τιμούν. Θέλω να πω δηλαδή ένα αμφιθέατρο, το μικρό αμφιθέατρο γεμάτο νερά, πλήρη υγρασία, σε σημείο της βιβλιοθήκης ξεχαρβαλωμένη ψευδοροφή, να τρέχουν τα νερά και μιλάμε για ένα κτίριο κόσμημα, καινούριο, σύγχρονο. Τι μέλη γενέστε, πώς θα το λύσουμε? Όντως, έχουμε διάφορα προβλήματα. Αναλάβαμε διάφορα προβλήματα τα οποία χρόνιζαν, μάλλον αυτό το θέμα είναι περίπου εδώ και ένα χρόνο, όπως έχουμε ταυτόχρονα και το κτίριο στην Καστοριά, με λιγότερα ίσως προβλήματα, αλλά και αυτό με προβλήματα όσον αφορά τέτοιου είδους θέματα, ότι οι ψευδοροφές ή ξέρω εγώ, οροφές από τις οποίες στάζουν και μπαίνουν μέσα και υπάρχει και φόβος για να χαλάσουν διάφορα μηχανήματα. Πρώτο μας μέλημα είναι, τώρα αναλάβαμε όπως ξέρετε, να διορθώσουμε όσα μπορούμε και όσα μας επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες που θα έχουμε την άμεση επόμενη χρονική περίοδο. Αυτή τη στιγμή βέβαια δυστυχώς μπορεί να θέλουμε αλλά δεν μπορούν να διενεργηθούν εργασίες γιατί άμα δεν στρώσει ο καιρός ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν αυτές οι επεμβάσεις έχουμε ήδη συζητήσει και με την τεχνική υπηρεσία και με το να μπει σαν θέμα για κάποια απιθανώς απευθείας ανάθεση για να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα εφόσον εμπίπτει μέσα σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο και είμαστε εν αναμονή. Ένα χρονοδιάγραμμα μπορούμε να δώσουμε? Το βάζουμε σε άμεση προτεραιότητα αρκεί όμως σε αυτό να συνδράμει και ο καιρός. Δηλαδή μέχρι που δυστυχώς στη Δυτική Μακεδονία είναι ο καιρός αυτός που ξέρουμε όλοι, ήδη σήμερα είμαστε με τα χιόνια, επομένως αν δεν στεγνώσει
οι ψευδοροφές, οι οροφές, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε αυτό εξαρτάται από τον καιρό, αλλά μόλις μας το επιτρέψει ο καιρός θα είναι σε άμεση προτεραιότητα και αυτό και στην Καστοριά. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε προχωρήσει και σε παραπέρα σε θέματα τα οποία αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, όπου θα δούμε το θέμα των μονώσεων σε ευρύτερο πεδίο και όχι μόνο για την Καστοριά ή για τα Γρεβενά, αλλά και για τη Φλόρινα και για την Κοζάνη. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι στόχος σας είναι στο επόμενο δίμηνο να λυθούν αυτά τα ζητήματα, αν το θέτω σωστά. Κοιτάξτε, θεωρητικά μέχρι και το Μάρτιο δεν έχουμε καλό καιρό στην περιοχή μας. Επομένως, μέχρι και το Μάρτιο, μάλλον δεν θα μπορούμε να κάνουμε σωστές, να το λύσουμε το θέμα, θα κάνουμε μόνο παρεμβάσεις, ώστε να μην έχουμε επιπτώσεις από τον καιρό. Μόλις τελειώσει το Μάρτιο, είναι στις άμεσες προτεραιότητες και θεωρώ ότι από εκεί και πέρα η όλη διαδικασία είναι στάξεως του ενός μηνός, ας πούμε, όχι παραπάνω. Τώρα, εισέπραξα και ένα άλλο θέμα από το ΤΕΙ των Γρεβενών. Μία ανησυχία, ένας φόβος ότι αν υπάρχει το ενδεχόμενο να κλείσει το ΤΕΙ στα Γρεβενά. Και επειδή έχουμε και το διάλογο που ξεκίνησε περί συγχωνεύσεων, πανεπιστημίου, ΤΕΙ κτλ., δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει πρόθεση και από τη δική σας διοίκηση να έχουμε ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή το να κλείσει μία δομή. Κοιτάξτε, το να κλείσουν, να ανοίξουν δομές δεν είναι μόνο θέμα δικό μας. Είναι θέμα και της πολιτείας. Ο τελικός, αυτός που αποφασίζει τελικά είναι η πολιτεία. Δεν είμαστε εμείς. Προφανώς και δεν θέλουμε να κλείσει καμία σχολή σε καμία από τις πόλεις μας και κυρίως δεν θέλουμε αφού υφίστανται οι υποδομές. Από εκεί και πέρα όλα είναι σε συζήτηση και θα δούμε τι θα προκύψει. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο στο να έχουμε μείωση δομών ή μετακίνησή τους στην Κοζάνη? Για να πω την αλήθεια, επειδή στο τέλος τα περισσότερα κρίνονται και επειδή του χρόνου είναι και προεκλογική χρονιά, κρίνονται κατά πώς θέλουν και οι κάτοικοι και οι τοπικοί άρχοντες, θεωρώ ότι μάλλον δεν θα κλείσει. Αλλά αυτό δεν πάει να είναι μια δική μου μόνο θεώρηση και από εκεί και πέρα μένει να το δούμε. Κύριε Δασκαλόπουλε, βρεθήκαμε πάνω στο ΤΕΙ. Καταγράψαμε τις εικόνες. Υπάρχουν ζημιές, παραδείγματος χάρη το μικρό το αμφιθέατρο είναι μέσα στην υγρασία, μέσα στα νερά. Μιλήσαμε και με τον κόσμο. Λίγο να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα προβλήματα. Εγώ μίλησα και με τον πρόεδρο του ΤΕΙ και μου είπε ότι θα το διευθετήσει άμεσα το θέμα. Αλλά και εσείς ως αντιπεριφέρεια τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσουμε και να αποκατασταθούν οι ζημιές, αλλά και πώς να προχωρήσει αυτό το τμήμα. Συμφωνώ απόλυτα με την εστίαση που κάνατε στο ότι υπάρχουν προβλήματα στο ΤΕΙ. Δυστυχώς φτάσαμε σε μία πραγματικότητα. Επίσης, η πραγματικότητα λέει ότι η κοινή γνώμη των Γρεβενών πιστεύει ότι εσκεμμένα υπάρχει αυτή η παράληψη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν προβλήματα και τα μικρά προβλήματα που υπήρχαν αρχικά στο ΤΕΙ να διωγγωθούν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μία απαξίωση καταρχήν στο τμήμα των Γρεβενών, έτσι ώστε να μην υπάρχει ενδιαφέρον των σπουδαστών. Στη συνέχεια αυτό να διωγγωθεί το πρόβλημα με τελικό σκοπό να κλείσουμε το ΤΕΙ και να φύγει από τα Γρεβενά και να υποφεληθεί κάποιος άλλος. Εγώ δεν εστερνίζομαι αυτή την άποψη της εσκεμμένης δηλαδή απάθειας, αυλεψίας, παράβλεψης. Πιστεύω ότι από αστοχία και μόνο, ένα μικρό πρόβλημα που υπήρχε στην στέγη διωγγώθηκε, με αποτέλεσμα η εικόνα η σημερινή να είναι ένα πραγματικό χάλι. Από παντού να μπάζουν νερά, οι ζημιές να έχουν πολλαπλασιαστεί και να έχει διωγγωθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα να είναι τεράστιο. Πιστεύω ότι λεφτά υπήρχαν, είναι σίγουρο ότι υπήρχαν λεφτά από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και μπορούσε άμεσα το ΤΕΙ του 2017 το καλοκαίρι να κάνει την παρέμβαση. Δυστυχώς δεν έγινε η παρέμβαση. Θα επικοινωνήσω αυτή τη βδομάδα και εγώ θα επισκεφτώ τον πρόεδρο των ΤΕΙ στην Κοζάνη και είμαι σίγουρος, απόλυτα σίγουρος, ότι το πρόβλημα θα λυθεί
άπαξ και διαπαντός και ξανά δεν θα δημιουργηθεί. Οι αντιλήψεις του 1960, το ότι απαξιώνουμε όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω για να κερδίσει το κέντρο, πιστεύω ότι έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτή. Εσείς τώρα σαν περιφέρεια τι μπορείτε να κάνετε από τη δικιά σας την πλευρά, επειδή είστε και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης παιδείας, ώστε να βοηθηθεί αυτό το τμήμα να έχει την πορεία που έχει και την δουλειά που γίνεται εκεί μέσα? Λοιπόν, επειδή πραγματικά η δουλειά είναι αξιόλογη, το τμήμα είναι πολύ καλό, στελεχώνεται από άξιους εκπαιδευτικούς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να τύχει της ανάλογης τύχης που πρέπει να έχει το ΤΕΙ και έχουν και τα υπόλοιπα τμήματα στη Δυτική Μακεδονία. Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε τα υπάρχοντα τμήματα, να αναβαθμιστεί το τουριστικό και να εμπλουτιστεί με καινούργια τμήματα το ΤΕΙ. Στόχος όλων μας, όλης της πολιτιστικής ηγεσίας του τόπου, είναι η αναβάθμιση, ο εμπλουτισμός με καινούργια τμήματα και φυσικά περισσότεροι σπουδαστές στο ΤΕΙ των Γρεβενών. Έκανα μία συνάντηση χθες το απόγευμα και στο Υπουργείο Παιδείας, όπου νομίζω ότι δεν είναι θέμα τόσο χρημάτων, αλλά περισσότερο είναι θέμα απόφασης από την Βρετανία να δώσει λύση. Πιστεύω σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα και η νέα φοιτητική σεζόν, δηλαδή του Σεπτεμβρίου, να έχει δώσει οριστική λύση σε αυτό το θέμα. Με τη νέα φοιτητική σεζόν, μετά το Σεπτέμβριο, δηλαδή το Σεπτέμβριο, να έχουμε οριστικά λύση το πρόβλημα. Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα είναι, επειδή βρεθήκατε και στο Υπουργείο Παιδείας και επειδή έχουμε αυτό το διάλογο που ξεκίνησε για τη συγχώνευση Πανεπιστημίου με ΤΕΙ, στο να δημιουργηθεί ένας νέος μεγάλος φορέας, υπάρχει ανησυχία, την οποία την εισέπραξα και εγώ, κατά πόσο θα υπάρχει το ΤΕΙ στα Γρεβενά. Εσείς, σαν βουλευτής των Γρεβενών, ποια είναι η θέση σας? Θα υπάρχει το ΤΕΙ στα Γρεβενά, όπως θα υπάρχει σε όλες τις περιοχές, και εφόσον η εκπαιδευτική κοινότητα των δύο ιδρυμάτων του το ΤΕΙ της Μακεδονίας και το ΤΕΙ της, και το ΑΕΗ της Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο, αρθούν σε αυτή την συζήτηση, την ολοκληρώσουν θετικά. Ο νόμος δίνει πολλά προτερήματα στα πανεπιστήμια τα οποία θα υπάρχουν, θα ενισχυθούν και θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικά, με την έννοια δηλαδή του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων. Ο νόμος δίνει πολύ μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη, ισχυροποιώντας όμως ένα πραγματικά πανεπιστήμιο και όχι κάτι ενδιάμεσο. Πιστεύω ότι θα έχουμε θετική εξέλιξη και νομίζω θα αποβεί προς όφελος του πανεπιστημίου πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο, αλλά και για όλες τις περιοχές και τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, με τα τμήματα τα οποία θα είναι τμήματα μέσα σε ένα ισχυρό και ανταγωνίσιμο πανεπιστήμιο. Άρα στόχος και δικό σας είναι η ενίσχυση της παρουσίας του ΤΕΙ στα Γρεβενά και όχι η αποδυνάμωση ή το τέλος του? Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου για όλο το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Όχι μόνο η ενίσχυση των κατά ανανομό τμήματων που υπάρχουν, αλλά η ενίσχυση συνολικά του Πανεπιστημίου, το οποίο βέβαια αυτή η ενίσχυση θα διαχέεται και στα Γρεβενά και στην Καστοριά και στην Φλόρινα, αλλά και στην ίδια την Κοζάνη.
Είστε εδώ και αρκετό καιρό, χρόνια, σε αναμονή της δικαίωσης για εσάς ενός αιτήματος να μην πληρώσετε λογαριασμούς που αφορούσαν περίοδο που καταναλώνατε νερό που ήταν ακατάλληλο. Γνωστή η ιστορία. Τελευταία εξέλιξη, μαθαίνουμε από την ΔΕΙΑΚ ότι συνεχίζουν να ζητούν να πληρωθεί το αίτημα αυτό. Ποια είναι η θέση από εδώ και πέρα? Η θέση μας είναι αυτό το κατάλληλο νερό να μην πληρωθεί. Mm-hmm. Και ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ να ασχοληθεί με από πού προήρθε αυτό το νερό, γιατί μπήκε μέσα στο υδραγωγείο μας και μπήκε μέσα στα σπίτια μας και ποτίζαμε και τα παιδιά μας και ο καθηγητής μας είπε να μην τα αγγίξουμε. Και εμείς φτιάχναμε και μπάνιο με αυτό. Mm-hmm. Να βρει από πού προήρθε αυτό το ξασενέ στο χρώμιο και ας κοιτάξει εκεί να απευθυνθεί εκεί. Mm-hmm. Όχι σε εμάς τους κατοίκους που είμαστε, ναι. Που γίναμε μπαλάκι του τένις, μία από εδώ και μία από εκεί. Γιατί το αίτημα αυτό, όταν το είχατε υποβάλει, υπήρξε η απάντηση πρώτη ότι θα γίνει επεξεργασία του για το αν θα γίνει δεκτό ή όχι. Πλέον βλέπουμε ότι μάλλον δεν γίνεται δεκτό το αίτημα αυτό, έτσι. Ναι, δεν γίνεται δεκτό και από ό,τι ακούω στην ΔΕΙΑΚ χρωστάνε πάρα πολύ και πάρα πολλά εκατομμύρια. Mm-hmm. Με τα 40 χιλιάρικα και τα 100 χιλιάρικα του Αγίου Δημητρίου και του Ριακίου, δεν πιστεύω είναι κόστος στη ΔΕΙΑΚ. Δηλαδή δεν μπορεί να το πληρώσουμε ένα αντίτιμο όσο είναι με 99% έκπτωση. Mm-hmm. Μόνο έτσι θα γίνει. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάμε να πληρώσουμε τα νερά αυτά, όχι, δεν γίνεται. Την ίδια στιγμή, ακόμα και σήμερα, δεν γνωρίζουμε την πηγή του προβλήματος, έτσι. Τη γνωρίζουμε πολύ καλά την πηγή του προβλήματος από τη μελέτη του ΤΑΠΗ ΘΙΤΑ. Από τη μελέτη του ΤΑΠΗ ΘΙΤΑ. Τη μελέτη την ξέρουμε, ξέρουμε ποιος είναι από πού προέρχεται αυτό το αξιασυνέστο στο χρώμιο. Από τη ΔΕΗ, από τον Α9. Mm-hmm. Από τον Α9. Κάτω από τον Α9, όλες οι υπομονές έχουν εξασθενές χρώμιο. Πάνω από τον Α9 δεν τρέχει κάστανο. Δεν έχει. Και τώρα μετά παρήγγειλε και η μαμά ήδη κότσα από το Μετζόβιο και τους είπε ότι θα γράψετε ότι δεν τρέχει τίποτα γιατί φταίνουν τα πετρώματα από το γύρο το Βέρμιο. Αλλά δεν μας λέει και η ΔΕΗ ότι η τέφρα που είναι το κύριος λόγος για το ξασενό στο χρώμιο είναι διασπαρμένη παντού σε όλα και τα βουνάκια και παντού. Mm-hmm. Άρα θα βγει και από εκεί ότι η ξασενό χρώμιο. Όλη η περιοχή γύρω-γύρω είναι μολυσμένη. Και οι προέδροι τότε των κοινοτήτων τον κάνανε μήνυση και η μήνυση δεν πάει σε ρυθμούς χελώνας και πολύ λιγότερο ακόμη. Τι ζητάτε πλέον από το Δήμο? Γιατί μιλάνε για πολιτικό θέμα, έτσι είναι πολιτικό θέμα. Χρειάζεται πολιτική λύση. Πολιτική λύση? Να μην μας ξανανοχλήσει για το νερό, για αυτό το διτριασμένο το νερό και να αποζημιώσει κάθε κατακεφαλή του όλους τους κατοίκους του Αγίου Δημητρίου και του Ριακίου. Ωραία, πρόεδρε, βρισκόμαστε αρκετά χρόνια από την ημερομηνία που προέκυψε αυτό το ζήτημα, που έγινε γνωστό το ζήτημα αυτό. Ακόμα δεν έχει διευθετηθεί ένα πολύ σοβαρό θέμα για τους λογαριασμούς εκείνης της περίοδου που εκκρεμεί. Και από ό,τι βλέπουμε, η ΔΕΙΑΚ μάλλον δεν αλλάζει θέση. Η θέση που φαίνεται να προωθείται είναι να πληρωθούν λογαριασμοί. Η άποψή σας? Κοιτάξτε, το θέμα αυτό ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2013, όπως θυμάστε καλά. Τότε που από μια έρευνα που έγινε στο νερό από το 12 το Δεκέμβριο δηλαδή. Βρήκαν ότι υπάρχει χρώμιο, έτσι. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένας αγώνας των κατοίκων ώστε να λυθεί το θέμα της σίδηρης βασικά. Αυτό λύθηκε. Mm-hmm. Και μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε προβλήματα με τη ΔΕΙΑΚ, μάλιστα γιατί νομίζουν ότι τους κατηγορούμε συνέχεια. Και λύθηκε σε εύλογο χρονικό διάστημα. Είχαμε όμως και ένα πρόβλημα με τα τιμολόγια ίδρυψης, τα οποία εν αγνία μας τα πίναμε, τον καρκίνο αυτόν δηλαδή, και όλο το 12. Και μάλιστα εδώ μπορούμε να πούμε ότι το αν δεν πληρώθηκε το 12 αυτή η ΔΕΙΑΚ ή ο Δήμος Κοζάνης. Γιατί δεν μας στείλανε έγκυρα τα τιμολόγια. Αν τα στέλναν, δηλαδή πάλι εν αγνία μας, αφού δείξαμε τι πήγαμε, θα τα πληρώναμε. Δεν μας τα στείλανε όμως. Και αυτό μάλιστα βάσει νομοθεσία νομίζω και απαγορεύεται κιόλας. Να στείλουν έγκυρα τα τιμολόγια. Εν πάση περιπτώσει, οι κάτοικοι αποφάσισαν κάποια στιγμή, αφού εμείς κάναμε ενεργές για να λύσουμε το πρόβλημα με πίστη και καλή διάθεση και είχαμε προτείνει τότε να βρεθεί μια μέση λύση. Εντάξει, κάναν και αυτοί κάποια έξοδα, να πληρώσουμε κι εμείς ένα μικρό ποσό και να δεν δεχτήκε η προηγούμενη δημοτική αρχή. Οπότε αυτή τη δεύτερη γενική έλευση που κάνανε οι κατοίκοι αποφασίσαν ότι δεν πληρώνουν πλέον αυτά τα τιμολόγια του 12 και του πρώτου εξάμεινου του 13, γιατί πήραμε ένα γνήμα στον καρκίνο, ο οποίος μπορεί να έχει προκαλούσει βλάβες στον κόσμο εδώ πέρα. Και αυτή η απόφαση ισχύει και τώρα. Δεν αλλάξαμε κάτι. Απλά σε κάποια γενική συνέλευση του 17, ο Δήμαρχος, ο νέος κ. Ιωαννίδης, μας είπε ότι η δικιά τους πρόταση θα είναι να γίνει μια μείωση πίνδυνας 100% του αρχικού ποσού, ναι, χωρίς το τόκους.
την οποία εμείς δεν την αποδεχτήκαμε με τη λογική αυτή. Εμείς, η δικιά μου θέση, την οποία λέω πάντα, είναι ότι εμείς, η δικιά μας άποψη είναι αυτή που είπαμε και τότε. Ότι να μην πληρωθεί όλο το ποσό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω πει ότι, γιατί λέει ο κ. Δημητριάδης, ο οποίος είναι και φίλος, ότι είναι σε διαπραγματεύσεις με τους κατοίκους των δύο χωριών. Ναι, αυτό, ναι, το συζητάμε αυτό. Αλλά η δικιά μας στάση είναι ότι, αν γίνει επίσημη πρόταση αυτή, η οποία είναι επίσημη μέχρι τώρα, να τη φέρουμε στη Γενική Συνέλευση του χωριού και ο κόσμος αποφασίσει αν δέχεται να πληρώσει το 50% για αυτά τα τιμολόγια τα οποία σίγουρα έχουν κάνει ζημία σε ένα, σε δύο, σε πέντε, δεν ξέρουμε. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το νερό που πίναμε εν αγνία, μας το τονίζω αυτό, γι' αυτό ήταν, πρέπει η ΔΕΑ και κάθε οργανισμός να προσέχει όταν πουλάει ένα προϊόν, πόσο μάλλον ένα κοινωνικό αγαθό. Και δηλαδή, για λόγους δημόσιας υγείας δεν πρέπει να ακούγεται αυτό το τρελό που ακούμε και ακούσαμε και από τον ίδιο τον κύριο Δημητριάδη, ότι αυτό που έλεγε μάλιστα ο Παυλίδης, ο διευθυντής της ΔΕΑΚ, από την πρώτη στιγμή η αιτιολογία, ότι το νερό καταναλώθηκε, άρα πρέπει να πληρωθεί. Θεωρώ ότι είναι ανήθικο αυτό το πράγμα. Είναι τρελό δηλαδή στον καιρό που ζούμε. Ίσως δεν είμαστε ανεπτυγμένη χώρα. Αυτά μπορούν να συμβαίνουν μόνο σε υποανάπτυκες χώρες. Θεωρώ ότι αυτοί που μας διοικούν είναι έξυπνοι άνθρωποι. Και πρέπει κάποια στιγμή το να καταλάβεις ότι κάνεις κάποιο λάθος και να το διορθώσεις. Νομίζω ότι είναι έντιμο, έτσι. Θα καταλάβουν ότι κάνουν λάθος αυτή τη στάση που κρατάνε και θα διορθώσουν αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα, να πω ότι αυτή την εβδομάδα ίσως έχουμε ήδη μια κανονίσει να γίνει μια συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων και να συζητήσουν αυτό το θέμα. Με τη δικιά μας στάση, η στάση είναι αυτή πάλι που λέμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να σβηστούν αυτοί οι λογαριασμοί του οποίου πήραμε εν αγνία μας και ήταν καρκινογόνοι. Μερικοί έχουν πληρώσει γιατί ξέρει, τέτοιε ημερομηνίε αυξήθηκαν. Το 200 θα έγινε 500 ευρώ. Πάτε, λέει, το ποσό δεν αφορά.